Ανάπαυσε την ψυχή του και μένω σου. Κωνσταντίνε Εθνομάρτυρο, αδελφού ημών, πεσόντο από το έθνο τη πατρίδο ημών, πάλετε αγώσι και πεσχάτων. Αθάνατο! Ό,τι σου είσαι μια λάθο, εν τόπο του πλέον των πλερών, το παναψήξε ω έντα πέρα λύπη και στραμμού. Πάνω μάτων πατροσιέρ με λόγω διανύα αγαθό και πλάνου τη ω χώρισο. Ότι η ανάσταση ζωή και η ανάπαυση του κεκαιμένου του Θεού Κωνσταντίνου Εθνομάρτυρο. Αθάνατο! Αθάνατο! Οδηγεί του εθνικού μα αγώνε. Κύριο και πνευματινή και αίθουσον ω των αιώνων. Αμήν. Αιωνίω η μνήμη, αξιωματάριστε και είμαι σαν τέτοιο. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Πολύ συγκινητική ημέρα δια την ιστορική μας μονή. Τελούμε το θείο και ιερό μνημόσυνο του ήρωα Κωνσταντίνου Κατσίφα, που επερασπίστηκε μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματός του την σημαία την ελληνική. Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας μπορεί να τον σκότωσαν μία φορά, μπορεί να τον σκοτώνουν κάθε μέρα κάποιοι, εμείς όμως εδώ και παντού σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό τον τιμούμε, διότι είναι ένας ήρωας των τελευταίων και μακάρι να είναι και ο τελευταίος που θα πέσει για την πατρίδα. Έχουμε την τιμή να έχουμε την αδελφή του ήρωα Κωνσταντίνου Κατσίφα. Θέλω να της παραδώσω ένα κοιμήλιο, μία σημαία της Μακεδονίας, της ελληνικής Μακεδονίας, που είναι από το πρώτο συλλαλητήριο του 89. Αυτή η σημαία ακολούθησε έναν ήρωα ξεχασμένο, τον Αδαμόπουλο Γεώργιο, ο οποίος όλοι μας δεν τον γνωρίζουμε. Σκοτώθηκε στη Βοσνία το 90 πάλι από τους Αλβανούς. Τον σκότωσαν και τον έσβαξαν οι Αλβανοί, γιατί θέλησε εθελοντικά να προστατεύσει και να πολεμήσει για τους αδελφούς Σέρβους. Και θα καλέσω την Ερμιόνη Κατσίφα να της παραδώσω τη σημαία, τιμή σε είναι και στον ήρωα αδερφό της, και να μας πει και αυτή μερικά πράγματα για τον αδερφό της. Αθάνατος! Αθάνατος! Είναι μεγάλη μας τιμή αυτή, πατέρα Λουκά, που μας κάνατε αυτή τη μέρα για τον αδερφό μου. Εδώ είναι η σημαία ιστορική. Από τον πόλεμο είναι της Βοσνίας. Η σημαία σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συγκινείτε, που μας τιμάτε, που τιμάτε τον αδερφό μου και τον λιγονεύετε. Εύχομαι πάντα να τον λιγονεύετε. Είναι ένας ήρωας. Έπεσε για τη σημαία μας, για την Βόρεια Ήπειρό μας, για τη Μακεδονία μας. Είναι ένας... Έπεσε για τη Μακεδονία μας, αγωνίστηκε με τη μεγάλη σημαία των συλλαλητηρίων για τη Μακεδονία, που πήγε παντού και στην Αμερική. Αγωνίστηκε, έκανε τον αγώνα του και έφυγε με το κεφάλι του ψηλά, σαν πραγματικός Έλληνας. Σαν ήρωας όλων των Ελλήνων, για την ελευθερία της Μακεδονίας, για την ελευθερία της Βόρειου Ηπείρου, έδωσε το αίμα του, την ψυχή του, και εμείς οφείλουμε να τιμήσουμε, είναι καθήκον όλων των Ελλήνων, να τιμούμε αυτήν την θυσία.
πίστευε, αυτά που πίστευε ήταν η αγάπη του για την πατρίδα. Ήταν ένας πραγματικός αγνός πατριώτης. Ήταν ένας βαθιά δημοκράτης. Αγωνιζόταν στο χωριό που ζούσε τα τελευταία χρόνια καθημερινά, με καθημερινές πράξεις. Την αγάπη του φανέρωνε, την αγάπη του για τον τόπο του. Έφτιαχνε σημαίες, έφτιαχνε τα τέμπλα των εκκλησιών. Βοηθούσε όπου μπορούσε, βοηθούσε ακόμη και τους Αλβανούς εκεί, διότι δεν ήταν ρατσιστής, αγαπούσε όλο τον κόσμο, δεν έκανε διακρίσεις. Για τα δικαιώματά μας όλων που καταπιεζόμαστε, την τρομοκρατία να το πω έτσι, από τον φασισμό, αυτά καταδίκασε ο αδερφός μου, ήταν κατά της τρομοκρατίας και κατά του φασισμού. Πολέμησε για τη δημοκρατία, αγωνίστηκε και αντιστάθηκε. Είπε το μεγάλο του όχι, αυτό που οφείλουμε όλοι μας σήμερα, να αντισταθούμε και να το φωνάζουμε και να σταθούμε στο ύψος μας ως Έλληνες. Αγωνίστηκε για τους ήρωες του 40, έκανε τον αγώνα του. Τίμησε αυτούς τους ήρωες του 40 μέσα στο κινητήριο των Πεσόντων. Έπεσε στο βουνό. Θυσιάστηκε στο ίδιο βουνό και αυτό έχει μεγάλη συμβολική σημασία, αξία να το δείτε, ότι έπεσε στο ίδιο βουνό και άλλα δύο παιδιά έφηβοι από τον πόλεμο του 40. Αυτά ο αδερφός μου όλα βέβαια τα γνώριζα και δεν ήταν τυχαίο ότι έχει πάει εκεί. Θα μπορούσε πάρα πολύ άνετα να σκοτώσει. Δεν το έκανε, όμως ήταν ένας βαθιά δημοκράτης, αμύνθηκε για τη ζωή του, στο βουνό δεν κρατούσε όπλο, να το τονίσουμε αυτό, δεν κρατούσε όπλο στο βουνό ο αδερφός μου, ήταν άοπλος και εκεί δεν κινδύνευε κανένας από τον αδερφό μου, είναι ένα γυμνό βουνό, όσοι ήρθατε και είδατε, καταλάβατε τι έχει συμβεί, που δεν πήγαινε εκεί ποτέ κανένας, δεν θα πήγαινε για να κάνει πόλεμο, να σκοτώσει. Ήταν βαθιά χριστιανός, πίστευε, έκανε τις αγρυπνίες του, είχε το ψαλτήρι του στο μαξιλάρι του και εκεί που στο ίδιο βουνό πήγαμε να φτιάξουμε ένα προσκυνητάρι οικογένεια, το οποίο βέβαια τον γκρέμισαν οι Αλβανοί. Και τώρα τρέχουν στα δικαστήρια τον πατέρα μας. Όπως θέλει να γραμμίσουν και αυτό. Και ο λόγος που είχαμε σε αυτό το μοναστήρι εδώ είναι και ένας από αυτός ο λόγος. Ότι θέλουν και αυτό το μοναστήρι, θέλανε να τον γραμμίσουν και αυτό για να φτιάξουν τέμενος το Ισλάμ και τέτοια πράγματα. Δόξα σε Θεός που δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο και ελπίζουμε να μην συμβεί ποτέ. Όλα βέβαια θέλουν τον αγώνα τους. Γιατί χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτα. Και θα πρέπει να είμαστε όρθιοι όλοι. Ο αδερφός μου δεν έκανε τίποτα, δεν σκότωσε, δεν κινδύνευε κανένας εκεί πάνω, θα μπορούσε να συλληφθεί, θα μπορούσε να δικαστεί, ακόμη και τρελός να ήταν που τον είπανε. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Και οι κάμερες, ναι, βεβαίως, υπάρχει το υλικό όλο από αυτήν την αντιτρομοκρατική, της αλβανικής, δεν ξέρω ποιας αστυνομίας. Υπάρχει ναι, το υλικό αυτό να μας το δώσουν. Γιατί δεν μας το δίνουν? Θέλουμε να δικαιωθεί ο αδερφός μου, θέλουμε να λάμψει όλη η αλήθεια και να βγουν τα πάντα στο φως. Να μάθει όλος ο ελληνισμός τι έχει συμβεί. Όλος ο κόσμος, όχι μόνο οι Έλληνες, όλος ο κόσμος. Να αναπαυτεί η ψυχή του, κύριε. Και να αναπαυτεί η ψυχή του. Θέλουμε την δικαίωσή του. Θέλουμε η κυβέρνηση να πιέσει. Δεν έχουμε πάρει ακόμα το πόρισμα. Δεν έχουμε πάρει το πόρισμα δικογραφία για τον αδερφό μου. Δεν μας έχουν δώσει τίποτα, μας αγνοούν. Ποια είναι η δημοκρατία? Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να δικαιωθεί, όχι από τον κόσμο. Ο κόσμος κάθε μέρα μας συγκινούν όλοι οι Έλληνες, από παντού, από όλο τον κόσμο. Είναι τρομερή ανταπόκριση του κόσμου, ο οποίος έχει δικαιωθεί από όλους. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό και το λέω και σας αγκαλιάζω όλους παντού, απανταχού σε όλο τον κόσμο. Τα τηλεφωνήματα στους γονείς μου, η ανταπόκριση του κόσμου είναι φανταστική. Έχει αναγνωριστεί ως ήρωας όλων των Ελλήνων και αυτό θέλω να το πω, να το τονίσω. Μαχητής. Και θα πρέπει και το κράτος και η κυβέρνηση να το δει αυτό. Να σκύψει πάνω σε αυτό, να μην μας εγκαταλείπει.
να μην εγκαταλείπει την τρομοκρατία που συμβαίνει εκεί. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε αυτό. Κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει την ελληνικότητά μας. Πρέπει να έρθετε όλοι να μας επισκεφτείτε και να δείτε τον ελληνισμό μας εκεί. Γιατί πολλοί δεν έχετε καν ακούσει που πέφτει η Βόρεια Ήπειρος. Και είναι θλιβερό αυτό, δεν έχουμε μαθευτεί αυτά όλα στα σχολεία. Τα αποκρύπτουν. Τα αποκρύπτουν τις αλήθειες όλα, δυστυχώς. Έτσι είναι. Κύριε Ελιώνη μου, είναι... Κατσίμος Κωνσταντίνος, για πάντα ζωντανός! Να πει δύο λόγια και ο αραβωνιαστικός με βεβαίως Γεωργίου θέλει. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες που τιμήσατε τη μνήμη του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας δολοφονήθηκε, δυσφημίστηκε, διότι ήταν αυτός που ποδοστάτησε στη μεγάλη διαδήλωση για την κατά της συμμαχίας των Πρεσπών. Είχε φτιάξει με δικά του έξοδα μια τεράστια σημαία όπου εκεί από την όπου πανόταν το Βουλιαράτι, ο χώρος που γεννήθηκε, ο χώρος που μεγάλωσε, που ήταν τα τμήματα των Πεσόντων και Ηρώων του 40 απέναντι στο γερμανικό φασισμό, απέναντι σε αυτούς τους Αλβανούς που ήταν με τους Σάμιδες σύμμαχοι, που ήταν σύμμαχοι με τον Τούρκο, με τους Τούρκους, με τους Ναζί εναντίον των Ελλήνων. Σήμερα επιλέξαμε να έρθουμε εδώ, γιατί από εδώ ξεκίνησε μια μεγάλη κορυφαία μάχη της Επανάστασης. Από εδώ η μάχη του Χαϊδαρίου. Από εδώ ευλογήθηκε ο Καραϊσκάκης και πολέμησε για την ελευθερία της χώρας απέναντι σε ένα Οθωμανισμό που είναι τώρα διάχυτος εκεί πάνω. Παίρνει εντολές από τον Ερντογάν ο κύριος Σράβα και καταπιέζει την ελληνική μειονότητα. Αρπάζουν τις περιουσίες τους στη χυμάρα, εξοντώνουν, γκρέμισαν το Εγκρισάκι, το μικρό προσκυνητάρι που πήγε να κάνει ο πατέρας του, το σένον στα δικαστήρια. Δεν είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να πάει στην Βόρεια Ήπειρο. Δεν πήγε να δει την μάνα της Ερμιόνης, την καλοκαμένη μάνα του Κώστα του Κατσίφα. Βρισκόμαστε εδώ με τους απλούς ανθρώπους. Απλός ήταν ο Κωνσταντίνος. Πολύ απλός. Ένα παιδί φτωχό, το οποίο ήταν εξυλουργός, προσπαθούσε να βρει δουλειά. Όλοι αυτοί οι πατριώτες τότε δεν τον ήξεραν. Μετά εμφανίστηκαν. Και κλείνω. Στο σημείο εκεί που έπεσε ο Κωνσταντίνος Κατσίφας, δεν είχε όπλο. Η Ρενέα είχε κάμερες. Υποχρεούνται από τον νόμο να έχουν κάμερες. Υπήρχε ένα ελικόπτερο με διπλή κάμερα. Από πάνω του υπήρχαν ντρόν. Αυτά τα βίντεο υπάρχουν. Όφυλαν να τα είχαν παραδώσει. Ήταν υπόθεση μιας εβδομάδας μόνο για να δοθεί η δικογραφία. Απετράπει η εξέταση της ορού. Γιατί αυτά τα αντιάσυντα σημεία έδειχναν ότι είχε βληθεί με δύο σφαίρες η καρδιά από 10 μέτρα τουλάχιστον απόσταση, κοντινή πάντως, και δεν αφορούσε κάτι από τα άλλα σενάρια που απεργάζονται. Απλά δεν ξέρουν τι να πούν, πού να το συγκαλύψουν. Υπάρχει όμως η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, υπάρχει η Επιτροπή της Ευρώπης και εδώ θα πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, όχι χθες, όχι σήμερα, έπρεπε να είχε πιέσει και να δοθεί το πόρισμα. Δεν πήρε καμία σύζυγος του κύριου Μητσοτάκη, καμία εφόφη γεννηματά, καμία σύζυγος του κύριου Τσίπρα δεν πήρε τηλέφωνο τη μάνα τη χαρικαμένη του Κώστα του Κατσίφα. Η Ελένη Θεοχάρης, η ευρωβουλευτής της Κύπρου, της μαντρικής Κύπρου, στάθηκε και στέκεται ακόμα. Την τίμησε τη μάνα της στην θλιβερή επέτειο της εισβολής στην Κύπρου. Την τίμησε η Κύπρος, τη μάνα του Κατσίφα, και εκείνη τίμησε τους Κύπριους και όλους τους αδικοχωμένους Έλληνες. Και κλείνοντας, επειδή πολλά υπόθηκαν για τον Κωνσταντίνο Κατσίφα. Κάποιοι αριστεροί θέλησαν να πούνε ότι ήταν δίθεν της Χρυσής Αυγής. Άλλοι λέγανε ήταν εξτρεμιστής, το είπε και ο κύριος Ράμα. Άλλοι λέγανε ήταν ακροδεξιός. Όχι, δεν ήταν ούτε ακροδεξιός, ούτε στη Χρυσή Αυγή, δεν ανήκε σε κανένα κόμμα. Ανήκε στο έθνος των Ελλήνων, τιμούσε τους Έλληνες του 40 από εκεί που έπεσαν και επέλεξε σε ανίστατο δείγμα θυσίας. Επέλεξε να αφήσει τη ζωή του, να δει από εκεί ψηλά το χωριό του για τελευταία φορά και έπεσε στο ίδιο σημείο
όπου έπεσε από βίδα ο πρώτος ήρωας του 40 από Ιταλική Ομίδα. Ο πρώτος στρατιώτης ακριβώς δίπλα ήταν και εκεί στο ίδιο σημείο η Γκεστάπο είχε το στρατηγείο της εκεί πάνω και είχε συλλάβει ένα νεαρό 17χρονο. Μας το είπε ο πατέρας, εσύ είναι αλήθεια αυτό. Δεν ορεοποιώ, δεν κάνω προπαγάνδα, δεν λέω πράγματα που δεν υπάρχουν. Ναι, όταν το ρώτησε γιατί το εκτέλεσαν το 17χρονο, είναι ιστορία. Μας είπε ιστορία μας. Ότι το πιάσανε, είχε στη τσέπη του ένα αστέρι. Ένα αστέρι του Δαβίδ. Και με σκληρότητα εκεί στο στρατηγείο της Γκεστάπο τον εκτέλεσαν αυτό το νέο παιδί, όπως και χιλιάδες Έλληνες τους εκτέλεσαν οι Αλβανοί, οι Ναζιστές, οι Γερμανοί, οι σύμμαχοί τους και η γενοκτονία των Ελλήνων τότε. Γι' αυτό να μην γίνονται καμία συσχέτιση. Φεύγουμε τα σενάρια. Ζήτω η Βόρεια Σύπρο!